ένας άνθρωπος που παίρνει μία διάγνωση για καρκίνο του μαστού. Ποια είναι τα επόμενα βήματα, διότι βρίσκεται σε μία κατάσταση φόβου. Έχει άγχος και αυτός και η οικογένειά του. Ναι. Σίγουρα, τα επόμενα στάδια είναι ουσιαστικά να σταδιοποιήσουμε πλήρως την νόσο. Mm. Να δούμε αν είναι μόνο τοπική, τοπικοπεριοχική ή χτυπαξίλα απομακρυσμένη. Μάλιστα. Μεταστάσεις εννοείται. Μεταστάσεις, ναι, ακριβώς. Και από εκεί και πέρα να χαράξουμε ένα θεραπευτικό πλάνο. Μιλάτε στον πληθυντικό. Λέτε να χαράξουμε, ναι, να αποφασίσουμε. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται μια ομάδα για να αποφασίσει τις επόμενες κινήσεις. Ακριβώς. Ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα όταν διαγνώσκεται μια κακοήθεια είναι το ογκολογικό συμβούλιο, το οποίο ουσιαστικά στη βιοψία και στη σταδιοποίηση του ασθενούς χαράζεται μια πορεία για τη βέλτιστη αντιμετώπιση του ασθενούς. Γιατί σίγουρα το χειρουργείο είναι η κορονίδα της αντιμετώπισης, αλλά πολλές φορές οι ασθενείς, ναι, και ο ασθενής βέβαια και οι άντρες παθαίνουν καρκίνο του μαστού, σε πολύ σπάνια. Ναι, το ξέρω, το ξέρω. Χρειάζονται τη λεγόμενη προεγχειρητική χημειοθεραπεία, ναι, έτσι ώστε να μειώσουμε την έκταση της νόσου συνήθως, ή και κάποιες συγκεκριμένοι τύποι κακοηθειών του μαστού εξαφανίζονται με την προεγχειρητική χημειοθεραπεία. Και μάλιστα υπάρχουν και μελέτες που τρέχουν, βέβαια δεν γνωρίζουμε ακόμα τα αποτελέσματα, στην, ναι, οποία δοκιμάζουν άνευ χειρουργείου. Δηλαδή, ασθενείς οι οποίοι έχουν υποβληθεί σε προεγχειρητική χημειοθεραπεία, έχει εξαφανιστεί η νόσος, υποβάλλονται μόνο σε ακτινοβολία, χωρίς να χειρουργηθούν. Αν μπορεί δηλαδή να αποφευθεί το χειρουργείο. Προς το παρόν όχι, αλλά στην Αμερική και στην Ολλανδία, σε δύο πολύ μεγάλα κέντρα, ναι, δοκιμάζεται αυτό. Τι ρόλο παίζει η διατροφή? Η διατροφή παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, γενικά όχι μόνο στον καρκίνο του μαστού, αλλά και σε όλες τις κακοήθειες, γιατί μια υγιεινή διατροφή, δηλαδή μια διατροφή πλούσια σε λαχανικά, σε φρούτα, όσπρια, μικρή κατανάλωση κόκκινου κρέατος ή επεξεργασμένου, ναι, κρέατος, βοηθάει και στη μείωση του ποσοστού και στην βελτίωση της έκβασης της νόσου ουσιαστικά. Αυτό άρα μπορεί να δράσει και προληπτικά. Ακριβώς. Και μπορεί να βοηθήσει τη γυναίκα, τον άντρα που βρίσκεται σε μια θεραπεία να τον βοηθήσει ή να την βοηθήσει. Ακριβώς. Και στο να μην ξαναεμφανιστεί η νόσος. Είναι πολύ σημαντικό. Και εκτός από τη διατροφή παίζει πολύ μεγάλο ρόλο η διατήρηση ενός σωματικού βάρους φυσιολογικού. Οι παχύσαρκοι έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα να νοσήσουν από κακοήθεια και να πάνε χειρότερα εφόσον νοσήσουν από κακοήθεια, και μια γενικότερη στάση ζωής, δηλαδή περισσότερη άσκηση, όχι κάπνισμα και όχι ζάχαρη. Αυτά είναι αποτελεσματικά τελικά, έτσι, ναι, σε όλες τις κακοήθειες. Σε όλες τις κακοήθειες, σε όλες τις κακοήθειες.